Πω. Απα. Τι ομίχλη είναι αυτή. Μπα. Η αρκούδα είναι εκεί. Όχι. Ένα κατσικάκι. Μπα. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βρίσκομαι στη μέση του πουθενά. Αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, υπάρχει παντού ομίχλη. Τώρα. Γεια παιδιά, πολύ ομίχλη. Προς τα πού θα πάμε για την καστανιά. Α, προς τα εδώ, δηλαδή ανάποδα πήγαινα εγώ. Μπερδεύτηκε ο Μίκος, γεια σας. Τελικά είχαμε βάλει λάθος δρόμο, πήγαινα προς τα κάτω, ούτε ξέρα που πήγαινα. Καλύτερα, πιο ζεστά. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την αποστολή μου πρωί-πρωί με το χάραμα. Βρίσκομαι στην Καστανιά, στη λίμνη Πλαστήρα και ετοιμάζομαι για την μεγάλη μου εξόρμηση. Αποστολή μου είναι να βρω κατσίκια, γιατί εδώ φτιάχνουν ωραίο τυρί. Να κάνω μια μονάδα με κατσίκια, να φτιάχνω τυρί, να το πουλάω. Και δεύτερον, να δω αν μπορώ να κάνω κανένα ξενώνα. Πώς, όχι τώρα σαν τον άλλο που πηγαίνει να καβαλήσει τη γαϊδούρα. Όχι, τη γουρούνα, μπερδεύτηκα. Κοίτα τα παιδιά, ρε, τι θα γίνονται, ρε. Τι να γίνονται, ρε. Για κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο εδώ, πού βρίσκεται. Ωραία η φύση και η εξοχή. Αλλά πρέπει, οπ, κάπου να πάμε. Για να δούμε τι θα πάμε. Ναι. Έλα ρε, Αργυρί. Έλα ρε, Βασιλή. Πού βρίσκεσαι, ρε. Πού βρίσκομαι. Ας πάνω σε ένα βουνό είμαι τώρα. Σε βουνό. Ναι. Σε βουνό. Για κάτσε να δω. Ναι. Σε ποιο βουνό. Από πού θα με δεις. Πού είσαι, ρε. Που, δεν με βλέπεις, ε. Πού είσαι, καλά, εντάξει. Μακριά θα είμαι. Τι. Εδώ πέρα πάνω έχουμε φτιάξει κατάσταση. Τζακούζι, ζεστό, σάουνα ζεστή, σολάριο, μου έχουμε μέσα να μαυρίσεις. Λοιπόν, ναι, και κάτι άλλο. Σου έχουν κανονίσει να καβαλείς και γουρούνα, ε. Γουρούνα να καβαλήσω. Βεβαίως. Απαπα, η ειδικότητά μου είναι αυτή. Ναι. Ναι, και τι θα κάνω με τη γουρούνα, δηλαδή την καβαλάω και εκεί. Την καβαλάς και γυρνάς όλα τα πιέρια. Θα γυρίσω τα πιέρια με μία γουρούνα. Βεβαίως. Εγώ ήξερα με άλογα, με τζιπ. Όχι, παιδί μου, πάνε αυτά τώρα. Αυτά είναι πρωτότυπα πράγματα τώρα, εντάξει. Σοβαρά. Τι, αυτό έλειπε. Καινούριο πράγμα, έτσι. Βέβαια. Άμα είναι καινούριο πράγμα, να έρθω ρε εσύ, Βασίλη. Άντε. Πόση ώρα θα κάνω από Θεσσαλονίκη, πόση ώρα θα κάνω για να έρθω. Τι θα κάνεις, ούτε μια ωρίτσα δεν θα κάνεις. Μια ώρα και κάτι. Μια ώρα είναι, έτσι. Ναι, πάω Κατερίνη και από Κατερίνη ανεβαίνω. Από Κατερίνη ανεβαίνεις, θυμάσαι τον δρόμο προς Ελασσόνα, στον δρόμο θα βρεις την πιναγκίδα να το χώρι, θα στρίψεις πάνω και από εκεί πυρίων μουσες. Α, κατάλαβα. Εντάξει, Βασίλη, ετοίμασε την γουρούνα. Ετοιμάζω, ξέρω εγώ, ναι. Δωμάτιο, έτοιμο λουξ. Ναι, σάουνα και όλα αυτά. Έρχομαι. Οπ. Μπράβο το Βασίλη. Πάμε λάτο χώρι. Πού άλλο.
περπάτησα όλα τα βουνά εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Α, για να δούμε και αυτά τα προβατάκια. Βέβαια, το κατσικί σωτηρί είναι πιο νόστιμο. Αλλά και αυτά τα πρόβατα καλά μου φαίνονται. Φάτε, μη με κοιτάτε. Δεν σας ενοχλώ εγώ. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας προχωρήσω λίγο παρακάτω, μήπως βρω καλύτερα κατσίκια. Μπε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δύσκολο έργο μας. Να πάω προς τα εκεί. Από εκεί μάλλον θα κατευθύνουμε προς τη λίμνη Πλαστήρα. Για να πάω προς τα εκεί. Ή προς τα εδώ καλύτερα. Ο άλλος νομίζει ότι θα καβαλήσει τη γουρούνα, ε. Για γουρούνα, εδώ θα πάμε να κάνουμε επάγγελμα το τυρί. Πώς τα εκεί. Βαλάμε ένα λίγο να φυλάει τα πρόβατα σε ένα άσπρο σπίτι να μη λέμε ονόματα. Κάποια προβατάκια πολέμουν μονάχα τους, πολέμουν τον λίγο που μπήκε στο κοπάτι τους. Αυτά λοιπόν δεν είναι κατσίκια. Τελικά τι γίνεται στη λίμνη Πλαστήρα, έχει από όλα τα είδη ζώων. Κατσικάκια, προβατάκια, γουρουνάκια. Τώρα γουρουνάκι για να βγάλει τυράκι δεν γίνεται. Και ο άλλος ψάχνει να βρει γουρούνια να καβαλήσει. Εδώ έχει ένα σωρό γουρούνια. Πάμε να δούμε από κοντά. Θα με πλησιάσουνε. Να το παίξω κι εγώ, λέτε έτσι. Μάλλον έρχονται κοντά μου. Για να πιάσουμε ένα γουρουνάκι. Μ' αρέσει ο θόρυβος που κάνουν. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Με φοβούνται. Πάλι φοβούνται. Νομίζω τελικά τα γουρούνια δεν με θέλουν. Συνεχίζουμε εμείς για την αποστολή μας, την διπλή αποστολή μας. Πάμε να βρούμε μέρος για να φτιάξουμε ένα φανταστικό ξενώνα εδώ στη λίμνη Πλαστήρα και να βρούμε και τα καλύτερα κατσίκια για να μπορέσω να επενδύσω πάνω σε αυτά και να κάνω τυρί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάπου εδώ μου είπαν ότι θα βρω τα γουρούνια. Δεν μπορεί, θα βρω μια γουρούνα, να την πιάσω και από τα αυτιά, να την καβαλήσω, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τι αφού μου είπε ο Βασίλης, έλα εδώ πάνω, θα καβαλήσεις μια γουρούνα και θα γυρίσεις στα Πιέρια. Μέχρι τώρα με τα πόδια πηγαίνω. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα μέρη θα έχει γουρούνι. Γιατί τότε θυμάμαι με τον Γιάννη, τέτοια ήταν τα δάση που βγήκαμε και κυνηγήσαμε τα αγριογούρνα. Ναι, ναι, καλά το θυμάμαι. Θανάση, δεν έκανα ούτε μισή ώρα για να έρθω από την Κατερίνη. Αλλά πού ήρθα δεν έχω καταλάβει. Ήρθα, μου είπαν εδώ πέρα θα βρεις κάποια ελάφια, θα βρεις λαγούς και θα βρεις και γουρούνια. Γιατί, άγριο γουρούνα. Άγρια γουρούνα. Άγρια γουρούνα. Άγρια γουρούνα, άγρια γουρούνα. Εγώ θα καβαλήσω και την άγρια γουρούνα. Τι ακριβώς κάνετε όμως εδώ πέρα, για εξήγησέ μας. Εδώ έχουμε, εκτρέφουμε αγριόχειρους. Ναι. Και τώρα τελευταία πήραμε και λίγα ελάφια. Και λίγους λαγούς. Και αυτά εδώ όλα τα χρησιμοποιείτε για τι? Τα χρησιμοποιούμε αυτά που περισσεύουν στο εστιατόριο που έχουμε στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο, έτσι, ναι.
και για να βλέπουν οι πελάτες που έρχονται στο ξενοδοχείο. Δηλαδή έχουμε καλή φιλοξενία. Καλή φιλοξενία. Βρισκόμαστε στους πρόποδες του Ολύμπου. Στο Ολύμπου, ναι, ναι. Του Ολύμπου. Και, η περιοχή εδώ που έχουμε τους αγριόχειρους και τα εδάφια λέγεται Λεπτοκαριά. Λεπτοκαριά. Ναι. Και πολλά στρέμματα. Είναι γύρω στα 80 με 100 στρέμματα. 80 με 100 όλοι, στρέμματα, ναι, και είναι όλα τα ζώα, ναι, μέσα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα μου μάθεις κάποιους τρόπους να μπω μέσα να τα πιάσω, έτσι. Για να τα πιάσεις είναι λίγο δύσκολο, αν έχεις όμως πώς, αφού πολύ θάρρος, δοκίμασε. Πρέπει να μπω μέσα να τα πιάσω και να καβαλήσω ένα για να μπορέσω να γυρίσω την περιοχή. Ας δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Δοκίμασε. Έτσι. Ναι. Πάντως, αν κάτι δεν μου κάθεται καλά, θα έρθω στο εστιατόριο μετά για να τσιμπήσουμε, έτσι. Αγριογουρνό. Αγριογουρνό. Ωραία. Αγριογουρνό. Πάω εγώ να πιάσω μια γουρούνα τώρα. Ακριβώς. Και μετά, μόλις την πιάσω, κατεβαίνω κάτω και τρώμε. Άντε, γεια σου, Θανάση. Έγινε, έγινε, έγινε. Πάτερ Θεόκλητε, βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Πέτρας. Μάλιστα. Που βρίσκεται στο Δήμο Ιτάμου, κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα. Κάτω από τη Λίμνη Πλαστήρα. Κάτω από τη Λίμνη Πλαστήρα. Πέρυσι που είχα έρθει, είχα επισκεφθεί εδώ την περιοχή, δεν υπήρχατε. Δεν υπήρχαν δηλαδή μοναχοί. Φέτος βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια από εσάς. Πέστε μου δύο λόγια. Ναι. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, της Αλλιώτης Κεφανάριο Φαρσάλ, κύριος Θεόκλητος, θέλοντας να επανδρώσει το μοναστήρι αυτό εδώ πέρα, κάλεσε τον γέροντά μας, τον γέροντα Διονύσιο, να έρθει εδώ πέρα μαζί με τη συνοδεία του για να επανδρώσουμε αυτό εδώ το μοναστήρι. Και ο ναός είναι χτισμένος πάνω σε ένα τζαμί. Πώς ακριβώς μου το είπατε? Ναι, όχι πάνω σε ένα τζαμί. Αυτό είναι το εξής, ότι εδώ πέρα οι πατέρες δεν υπολογίζαν και πάρα πολύ τους Τούρκους κατακτητές. Και έτσι, θέλοντας να τονώσουν το ηθικό των Ελλήνων, σε μία βρύση της Μονής, η οποία ήταν εδώ πιο πάνω, είχαν ζωγραφίσει, είχαν σκαλίσει ένα τζαμί και από πάνω ένα τεράστιο σταυρό. Μάλιστα. Θέλοντας να δείξουν ότι η Ορθοδοξία υπερέχει πάντα. Ωραία, θα πάμε τώρα μέσα να δούμε τι ακριβώς μπορεί να δει κάποιος και θα μας ξεναγήσετε μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ορίστε μόνο στην Ιερά Μονή Πέτρας. Εδώ πέρα το ιστορικό μοναστήρι των Αγράφων ξεκίνησε το 1500 όταν κατά θαυματουργικό τρόπο βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, η οποία βρίσκεται εδώ στο προσκυνητάρι, στη σπηλιά αυτού του βράχου. Εδώ πέρα οι κάτοικοι της περιοχής κάθε βράδυ βλέπανε ένα φως να βγαίνει μέσα από τη σπηλιά. Και αυτό ήταν που τους κίνησε την περιέργεια να έρθουν, να ψάξουν εδώ στο βράχο και να συναντήσουν αυτήν την εικόνα, την οποία την πήραν οι κάτοικοι της περιοχής για να την προστατεύσουν και την κατέβασαν στο χωριό τους. Όμως η εικόνα επέστρεφε πίσω στο ίδιο σημείο και εμφανίστηκε σε όραμα, όπως μας διασώζει η παράδοση, σε κάποιους κατοίκους, όπου τους είπε ότι εδώ, σε αυτό το σημείο που βρέθηκα, θέλω να γίνει και το σπίτι μου. Έτσι ξεκίνησε το μοναστήρι. Αρχικά ο ναός του θέλησαν να το χτίσουν πιο επάνω, αλλά όπως αναφέρεται για 40 μέρες χτίζαν και στη συνέχεια ό,τι χτίζαν γκρεμιζόταν. Έτσι τον φέραν πιο κάτω και το στηρίξαν επάνω σε αυτή την εδώ την πέτρα, στον τεράστιο βράχο. Και από εδώ πήρε το όνομα Ιερά Μονή Πέτρας.
Stadler? Yeah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Ωρε εσύ γουρούνι και κακό! Λοιπόν, εδώ θα βρω μια γουρούνα τώρα. Δύσκολο να βρεις μια καλή γουρούνα σήμερα. Τι άλλο θα εννοεί. Ρε Βασίλη! Δήμαρχε, στην υγεία σου. Στην υγεία σου, Γιάννη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, έτσι με εντυπωσιάζεις. Φιλοξενία σου είναι μοναδική. Βλέπω ότι έχεις αναβαθμίσει το Δήμο, έχεις δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον τουρισμό, έρχεται ο κόσμος, βλέπω τζάκι, είναι χειμώνας, παραδοσιακά προϊόντα. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα, δηλαδή. Η φιλοξενία στον τόπο μας εδώ είναι πατροπαράδοτη. Ξεκινάει από πολύ παλιά και φτάνει και μέχρι σήμερα. Κάθε άνθρωπος που περνάει εδώ πέρα τη νιώθει τη φιλοξενία, την αισθάνεται πολύ κοντά και φεύγοντας από εδώ φεύγει με τις καλύτερες αναμνήσεις. Το περιβάλλον που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς και το βλέπεις, είναι υπέροχο. Η θαλπορή του τζακιού στην εποχή που βρισκόμαστε είναι πραγματικά απαραίτητη. Μα είναι παρείστικη η κατάσταση και είναι πολύ καλή. Ακριβώς. Το ίδιο αισθάνονται όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ πέρα. Πέρα από αυτό, αισθάνονται και το πορτοφόλι τους ότι δεν είναι... Ασφαλώς. Όλα τα προϊόντα μας εδώ είναι φτηνά. Ακόμα και η διαμονή τους εδώ στον ξενών είναι πάρα πολύ φτηνή. Ξεκινάει από τα 40 ευρώ, φτάνει τα 50 και μόνο τις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, ανεβαίνει στα 60 ευρώ, περίπου 65 ευρώ. Μάλιστα. Το Δήμο Σιτάμου διαθέτει δύο ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μία είναι αυτή που βρισκόμαστε, είναι ο ξενώνας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανιάς, ο οποίος διαθέτει 12 δωμάτια και έναν ευρύ χώρο εστιάσεως και παραμονής των επισκεπτών. Το δεύτερο είναι το Δασικό Χωριό, το οποίο διαθέτει 20 σπίτια ξύλινα και απέχει από εδώ περίπου τα 10 χιλιόμετρα, μέσα σε μια κατάφυτη περιοχή, πράσινο, έλατο κλπ. Είπα μια στάση για ένα λουκανικάκι. Τι λέτε, κύριε, εάν μείνατε ευχαριστημένος, να το πείτε και στους φίλους σας. Εάν όχι, να το πείτε σε εμάς. Πάμε να κάνουμε το γνωστό κόλπο. Άντε κι άλλος. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Πιστεύω να πληρώσω για ένα άτομο, όχι για δύο. Αν και εδώ νομίζω η φιλοξενία είναι μοναδική. Έρχεσαι, τρως, πίνεις, ό,τι ώρα θέλεις φεύγεις, πληρώνεις μετά από κανένα μήνα.
Τζάμπα, δεν είναι όλα εδώ, τζάμπα! Τζάμπα, τζάμπα! Τζάμπα! Μετά έχει φασίνα, λέει, μέσα. Στο Δήμο Ιτάμου και βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο μαγαζάκι, παραδοσιακό, ντόπιο, να δοκιμάσουμε τα κρέατα, να προτείνουμε και ας φάμε τώρα γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ακόμα και το ψωμί είναι φρέσκο. Βρε μανία αυτή με δύο άτομα, αφού ένας είμαι, τέλος πάντων. Μάλλον θα είναι το δύο και ένα δώρο. Έτσι εξηγείται. Προτείνω λοιπόν Καστανιά. Πώς λέγεται το μαγαζί που τρώμε? Μαγαζί Καστανιά στην Καστανιά. Α, πα, 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 το λουκανικάκι. Παιδάκια φρέσκα, όχι. Θα το δω, θα το δω αν είναι νότια. Ω, το δύο τρώει το μό. Όχι, το ψήσουμε. Ψήστε μας τώρα για δύο άτομα τώρα αυτό. Συμφωνώ για δύο άτομα. Θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου. Ξημαρτίσκα.